Τώρα και στο διάλειμμα για τις ανθρώπινες ιστορίες. Όμως είναι μεγάλο το δράμα που πέρασαν και πολλοί πυροσβέστες εκεί και με τις εικόνες που αντίκρισαν, αλλά υπήρχαν και προσωπικές ιστορίες τους. Πάρα πολλές προσωπικές ιστορίες. Και η πιο συγκλονιστική είναι ότι εκτός από τα θύματα που έχουμε συμπολιτών μας, έχουμε και θύματα στην πυροσβεστική οικογένεια. Και συγκεκριμένα μιλάω για τον συνάδελφό μας, ο οποίος, αφού η υπηρεσία διέταξε επιφυλακή, ήταν υποχρεωμένος να πάει στην υπηρεσία του. Επιφυλακή, λοιπόν, ο άνθρωπος πήγε να σβήσει τις φωτιές. Δυστυχώς όμως, άφησε την οικογένειά του πίσω, με αποτέλεσμα το παιδί του να είναι μέσα στα θύματα και η γυναίκα του αυτή τη στιγμή να νοσηλεύεται στην εντατική. Το εξάμεινο βρέφος, Δεν θέλω να πω περισσότερο λεπτομέρειες, αλλά είναι μια τραγική ιστορία και καταλαβαίνετε το δράμα του πυροσβέστη αυτού. Και όλων των πυροσβεστών γενικότερα. Και της πυροσβεστικής οικογένειας. Είναι μια από τις ιστορίες που δεν έχει γίνει γνωστή. Είναι για το βρέφος που όλοι λέγαμε στην αρχή που είχε βρεθεί το μικρό παιδάκι αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Το πρώτο θύμα ουσιαστικά που είχε βγει. Το πρώτο θύμα το οποίο είχε καταγραφεί. Και βεβαίως η γυναίκα του που είναι σε νοσοκομείο. Παλεύει για τη ζωή της. Τι να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις και σε πολλές περιπτώσεις άλλων. Όσο θα περνάνε οι μέρες, παιδιά, θα μαθαίνουμε όλο και πιο συγκλονιστικές ιστορίες. Όπως συγκλονιστικές εικόνες ήταν και αυτές που μετέφεραν οι συνάδελφοι και από το μέτωπο με τα κρεβατάκια των παιδιών. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, έχω μια απορία που νομίζω όσο περνάνε οι ώρες θα γίνεται και κατά την προσωπική μου γνώμη κομβική.